Εντάξει, τα νούμερα όπως είδατε είναι πολύ απογοητευτικά. Η μείωση των αφήξεων στο αεροδρόμιο του Αμφιχανίων είναι 85% και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου 78%. Αυτό δυστυχώς δεν είναι και τόσο σημαντικό, με την έννοια ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν χειρότερα σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό όμως πρέπει να μας προετοιμάσει για την επόμενη χρονιά και κυρίως να καταλάβουμε ότι ο τουρίστας πλέον έχει μία ανάγκη που λέγεται ασφάλεια, και αυτή πρέπει να εξασφαλίσουμε και κατά τη διάρκεια της πτήσης του να έρθει εδώ, και κατά τη διάρκεια της διαμονής του, και κατά τη διάρκεια της αναχώρησης. Δηλαδή το όλο σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε από τον επόμενο Απρίλιο οι τουρίστες να αισθάνονται ασφαλείς για να έρθουν. Εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, φυσικά φέτος δεν είχαμε τα εργαλεία, ίσως την επόμενη χρονιά να μην είναι πολύ καλά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Φυσικά είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα να είμαστε έτοιμοι τον Απρίλιο, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το πώς θα γίνονται τα τεστ, αν οι ταξιδιώτες θα έρχονται με τεστ πριν ξεκινήσουν τη χώρα τους ή θα κάνουν τεστ εδώ, και μεγάλος αριθμός τεστ κατά τη διάρκεια διαμονής εδώ, ώστε όταν βρίσκονται κρούσματα αμέσως να απομονώνονται. Και φυσικά έχει μεγάλη σημασία εμείς πλέον που δεχόμαστε τον τουρισμό να είμαστε προστατευμένοι από τυχόν τουρίστες που θα έρθουν απ' έξω και θα φέρουν τον ιό, πράγμα το οποίο αν το είχαμε κάνει φέτος θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερο τουρισμό. Εμείς χαλαρώσαμε τον Ιούνιο κυρίως. Εντοπίζετε λάθη? Δεν εντοπίζουμε λάθη, διότι αυτές είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις τις οποίες κανείς δεν ξέρει πώς να τις αντιμετωπίσει. Τώρα όμως υπάρχει μια σημαντική εμπειρία την οποία θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε ώστε από τον Απρίλιο να υπάρχει μια συνεχή ροή τουριστών, ώστε να μπορέσει να αναπληρωθεί ένα μέρος των χαμένων αφήξεων σε σχέση με το 2019. Έχει όμως μεγάλη σημασία εξαιτίας αυτών των τρομερών ποσοστών που είχαμε μείωση να στηριχθεί ο κλάδος του τουρισμού, της εστίασης και του πολιτισμού με κάποιο έκτακτο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι το 25% των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζονται στον τουρισμό. Αυτοί ζήτημα το 1-5-10% να δούλεψαν φέτος, και όταν δούλευαν το καλοκαίρι μάζαμε χρήματα για το χειμώνα. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν χρήματα για το χειμώνα και πρέπει να γίνει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα να στηριχθούν όλες αυτές οι ευπαθείς ομάδες τώρα από οικονομικά που έχουν πληγεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να γίνει μια σημαντική συνεργασία και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να υπάρχει ένα νέο πρωτόκολλο μετακίνησης των ταξιδιωτών, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το χάος που συνέβη σε πολλές περιπτώσεις, όπου τουρίστες έκλειναν κρατήσεις και μετά από 2 εβδομάδες ακύρωναν, διότι υπήρχε μια χαοτική κατάσταση στο τι μέτρα ακριβώς ισχύουν και σε ποιες χώρες και πού. Όλα αυτά, εάν μας δώσουν την συγκεκριμένη εμπειρία που χρειαζόμαστε να σχεδιάσουμε σωστά για την επόμενη χρονιά, θα έχουμε μια πολύ ικανοποιητική χρονιά. Αλλά χρειάζεται σχεδιασμός, έχει μεγάλη σημασία. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα. Χρειάζεται σχεδιασμός από τώρα και πολλή επιμονή και μεγάλη εφαρμογή από μας όλων των υγειονομικών μέτρων που προτείνει η πολιτεία, και να μην χαλαρώσουμε ακόμα και όταν βλέπουμε μηδενικά κρούσματα.